Ανία τα επικοινωνιακά. Πάλι. Πολύ γρήγορα, όχι πάλι. Ναι. Πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Τελεία. Αν κάποιος πρέπει να συζητηθεί για ανοχή και ολιγορία, πρόκειται περί της κυβέρνησης. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Ναι. Με βάση αυτό, εμείς έχουμε κάθε ενδιαφέρον και να τιμωρηθούν και να αρθεί η ασυλία τους και να περικοπεί η χρηματοδότησή τους και να υπάρχουν και άλλα μέτρα. Προφανώς. Αλλά. Δεν υπάρχει άλλα. Τελεία πάλι. Τελεία. Τελεία πάλι. Παρακάτω. Τρίτο. Εντάξει, είπαμε επικοινωνία, αλλά μην καθορούμε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κουτός. Συμφωνείτε με την κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι σε ένα νόμο δεν μπορεί να αναφέρεται όνομα. Ναι, να είναι φωτογραφικός. Κόμματος, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι φωτογραφικός. Στην εισηγητική έκθεση όμως αυτό μπορεί να βγει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Θα ήθελα να έχω μια τοποθέτηση. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε μια πρόταση που τα κάνει όλα αυτά και συγχρόνως λειτουργεί στην εξής λογική. Η αντιμετώπιση ενός μιας τέτοιας εγκληματικής συμμορίας πρέπει να γίνει με την περιφρούρηση του συντάγματος και το βάθημα της δημοκρατίας. Αυτά τα δύο στοιχεία. Εσείς φοβάστε μήπως. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Μην το μπλέκετε. Γιατί όχι. Για να φοβάται κάποιος. Γιατί το βάζετε. Πρέπει να φοβάται ότι κάτι θα συμβεί στον ίδιο. Ακριβώς. Αυτή είναι η λογική. Δεν έχουμε κανένα φόβο. Θέλουμε να περιφρουρήσουμε ώστε να είναι κατοχυρωμένη πλήρως και η νομοθετική διάταξη και σε σχέση με το Σύνταγμα. Μάλιστα. Και σύγχρονα βαθαίνει η δημοκρατία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βίτσα. Τελεία, κύριε Βίτσα, εγώ σας λέω ότι αυτό που λέτε εσείς δεν θα περάσει. Κάνω μια υπόθεση εργασίας. Με τι, πώς να το πω, με τι κότσια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει, το πω έτσι λαϊκά, δεν θα ψηφίσει αυτή την πρόταση. Η εγκληματική οργάνωση να μην χρηματοδοτεί. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά. Σήμερα είναι Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει συνεδριάσει ακόμα η Ολομέλεια της Βουλής. Όχι. Για το ευρύτερο θέμα. Τώρα. Δεύτερο. Η κυβέρνηση μπορεί να γίνει. Σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, είναι πρόβλημα μας. Δεν κλειδώνουμε τη Βουλή. Και έχουμε αυτό το θέμα. Και έπρεπε ήδη να έχουν αρθεί. Για να γίνει συζήτηση και πρώην ημερησία διατάξεως, αλλά και η προετοιμασία να έχει γίνει δεύτερο. Υπάρχει η αναγκαιότητα μια συζήτηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και όχι να μαθαίνουμε ή μάλλον εμείς να προκαλούμε στη διάσκεψη των Προέδρων. Συζήτηση για την Χρυσή Αυγή. Θα έρθει αυτή λοιπόν η διάταξη. Ωραία. Θα έρθει αυτή η διάταξη. Καταρχήν, να δούμε ποια θα έρθει. Θα έρθει η προηγούμενη, η τροπολογία, θα έρθει κάτι νέο. Εγώ επομένως επιφυλάσσεστε. Το ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάσσεστε. Ότι... Δεν λέτε ότι θα καταψηφίσετε. Δεύτερο, έχουμε την πρόταση μας. Να καταψηφίσουμε. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τη δική μας την πρόταση. Μάλλον δεν υπήρξε από την κυβέρνηση. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Έρχεται η κυβέρνηση, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Να γίνει μια συζήτηση, βρε αδελφέ. Έγινε αυτό, όχι. Να γίνει μια συζήτηση, όχι βεβαίως. Και δεν γίνεται γενικώς.